Αυτά τυχαία σας τα έδειξε ή είχε επιλέξει κάποια ονόματα. Τυχαία έβρικε, σαν να είχε τυπώσει μια σελίδα δηλαδή. Θεωρώ ότι είχε τυπώσει τις 2-3 πρώτες σελίδες. Άλλο, εντάξει, αυτό, αυτή η διευκρίνηση είναι χρήσιμη, γιατί στον κύριο Καπελέρη είχαν δοθεί συγκεκριμένα ονόματα με συγκεκριμένη επιλογή. Τυχαία ονόματα χωρίς ποσά. Και κάτι άλλο. Κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η διαφωνία μου για το non-paper που είχατε εκδώσει. Και μάλιστα ονόματα τα οποία είχαν μία, ήταν συμπτωματικά 2-3 ονόματα, 2-3 ονόματα του αυτού θρησκεύματος, το οποίο μου έκανε και εντύπωση. Και ως εκ τούτου. Αναγραφόντουσαν και θρησκεύματα, δηλαδή. Όχι, όχι. Εκ της, και του ονόματος προέρχεται. Και μιας και. Και, δεν... και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε τι απέγιναν οι σελίδες αυτές που δείχνετε να έχετε συγκρατήσει και το περιεχόμενό τους και μάλιστα κάνατε και μία αναφορά ως προς το θρήσκευμα, δεν αντιλήφθην πραγματικά τι εννοείτε, ότι από τις σελίδες που σας παρέδωσε ο κύριος Διώτης προέκυπτε ότι ήταν πρόσωπα του ιδίου θρησκεύματος. Θα ήθελα να διευκρινίσετε πώς προέκυπτε και πώς εσείς το καταλάβατε από την απλή εκτύπωση, διότι ο κύριος Διώτης δεν ανέφερε τίποτα σχετικό, ούτε για παράδοση σελίδων, ούτε για αξιολόγηση προσώπων σύμφωνα με το θρήσκευμα και διατήρηση αρχείου κατά το θρήσκευμα. Το τι εννοούσα με το θρήσκευμα, εννοούσα ότι ήταν ονόματα τα οποία έδιναν την εντύπωση Ελλήνων πολιτών εβραϊκής καταγωγής. Και αυτό το σχολίασα μάλιστα και κατά έναν τρόπο αρνητικό. Λέω, και γιατί έχω εδώ τρία ονόματα τα οποία συμβαίνει να είναι ονόματα εβραϊκής καταγωγής. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή, η οποία δεν ήταν ευχάριστη εντύπωση.